την αξία της δωρεάς οργάνων που αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και αλτρουισμού, εξήρει ο συντονιστής και διευθυντής της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, Χριστόθουλος Ναθαναήλ, στην ημερίδα που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσπρωτείας με θέμα τη δωρεά οργάνων. Επιμέρους του Ιατρικού Συλλόγου σας καλωσορίζω στη σημερινή επιδήλωση στα πλαίσια της εκστρατείας του φυπήσεων του Ιατρικού Συλλόγου για τη δωρεά οργάνων. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους ομιλητές μας, τον κύριο Χρήστο Ναθαναήλ, διευθυντή στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου της Άρτας, και την κυρία Άννα Τζόκα, κεντρική συντονίστρια μεταποσχέσεων του ΕΟΜ. Η δωρεά οργάνων είναι μια πολύ σημαντική πράξη και πρέπει όλοι να την αγκαλιάσουμε. Δυστυχώς θα έπρεπε να είμαστε περισσότεροι να κάνουμε μια μεγαλύτερη αγκαλιά, αλλά και εμείς οι λίγοι που είμαστε, κάτι είναι και αυτό. Και να μην ξεχνάμε ότι η δωρεά οργάνων, να μην ξεχνάμε ότι δεν αφορά μόνο τους άλλους η δωρεά οργάνων. Εμείς οι ίδιοι και συγγενικά μας πρόσωπα μπορούν να ευεργετηθούν από αυτήν. Στη σημερινή ημερίδα οι ομιλητές θα μας αναλύσουν διεξοδικά το θέμα, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις μας και θα διαλύσουν τους φόβους μας. Δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Χαιρετισμό στην εκδήλωση, απίφθινε ο βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Γιώγιακας. Πρόεδρε, και η Δημοτική Αρχή και ο Ιατρικός Σύλλογος, έτσι συνάδελφοι πάνω απ' όλα, αλλά και ο κόσμος νομίζω, γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον θέμα, θα πρέπει να ανταποκρίνεται όταν έρχονται άνθρωποι πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονες να ενημερώσουν για τόσο πολύ ευαίσθητα θέματα. Κάτι φταίει. Πρέπει να δούμε όλοι μας τι φταίει για να μπορεί να υπάρχει συμμετοχή. Γιατί να έρχεται ο κύριος Ναθαναήλ να παρουσιάσει ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Εγώ λυπάμαι ένα ακροατήριο ελάχιστο. Ελάχιστα τα αποκρίσεις. Παρ' όλα αυτά όμως να σας καλωσορίσω. Να ευχηθώ αυτό το εγχείρημα που κάνετε της ενημέρωσης για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, παρόλο που η συμμετοχή σήμερα είναι μηδαμινή, να μπορέσουμε τουλάχιστον μέσω των μέσων ενημέρωσης να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στην πράξη και στην ουσία. Και πάλι να ευχαριστήσω όλους εσάς. Πρόεδρε, θέλουμε όντως. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση και η πλήρης ενημέρωση του κοινού για αυτό το ζωτικό ζήτημα και η καταγραφή των δοτών στο Δήμο. Ενθαρρυντικά προς την κατεύθυνση της δωρεάς οργάνων για τη συνέχιση του αγαθού της ζωής ήταν και τα μηνύματα της κεντρικής συντονίστριας μεταμοσχεύσεων Άννας Τζόκα. Τι είναι κεφαλικός θάνατος? Αν θεωρήσουμε ότι είναι κάτι διαφορετικό ή είναι ο ίδιος ο θάνατος? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διότι ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτές οι δύο εικόνες ότι δεν είναι κεφαλικά νεκροί, έτσι? Οπότε αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε είναι τα εξής. Πρώτον, τι είναι ο κεφαλικός θάνατος, πώς γίνεται η διάγνωσή του. Όταν κάποιος είναι κεφαλικά νεκρός, πώς γίνεται το αρώμα του σώματός του να λειτουργούν. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλικού θανάτου και φυτικής κατάστασης? Υπάρχει περιθώριο λάθος, πολύ σημαντικό. Και οι απαντήσεις για αυτά τα θέματα, τα ερωτήματα που θέτησα πριν. Τι είναι κεφαλικός θάνατος? Είναι ολοκληρωτική μη αναστρέψιμη καταστροφή του κεφαλικού στελέχους που αδυνατεί να διατηρήσει την απνοή και την καρδιακή λειτουργία του οργανισμού. Το κεφαλικό στέλεχος είναι εδώ. Και τι συμβαίνει? Τα κέντρα ελέγχου των ζωτικών λειτουργιών, λέει, καθώς και ενότερες ψυχικές και γνωσιακές λειτουργίες, εξαρτώνται και ρυθμίζονται όλες από το κεφαλικό στέλεχος. Οπότε για τον λόγο αυτό, λέει, μια ανεπανόρθωτη βλάβη στο κεφαλικό στέλεχος αναπόφευκτα και ανεπιστρεπτή προκαλεί στην πορεία το θάνατο ολόκληρο του εγκεφάλου και σε σύντομο χρονικό διάστημα και του σώματος. Ο εγκεφαλικός θάνατος ακολουθείται από το σωματικό θάνατο, δηλαδή την πάυση της λειτουργίας όλων των οργάνων του σώματος μέσα από σε λίγες ώρες. Αυτό το οποίο μπορούμε να καταφέρουμε εμείς είναι να παρατείνουμε τη διαδικασία αυτή υποστηρίζοντας τον ασθενή με μηχανικά μέσα. Έτσι, και αυτός που είναι διασωληνωμένος. Και ο εγκεφαλικός θάνατος πιστοποιείται με ειδικές κλινικές δοκιμασίες και απεικονιστικές εξετάσεις βάσει ειδικών πρωτοκόλων. Η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει από 8 μέχρι 48 ώρες. Γίνεται από ειδικές δοκιμασίες του εγκεφαλικού στελέχους, γίνεται από 3 γιατρούς διαφορετικούς. Θέλει τον θεράποντα γιατρό, θέλει έναν ισολόγο και έναν νευροχειρουργό με τουλάχιστον 2 χρόνια
προϋπηρεσία στην ειδικότητά τους. Δηλαδή είναι αυστηρά τα κριτήρια. Λοιπόν, και ένα πολύ σημαντικό είναι η διαφορά μεταξύ χρόνιας φυσικής κατάστασης και εγκεφαλικού θανάτου. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Ένας εγκεφαλικά νεκρός άνθρωπος δεν μπορεί να είναι, δεν είναι φυτό που λέμε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι σε φυτική κατάσταση. Στη χρόνια φυτική κατάσταση, ο εγκέφαλος έχει υποστεί μια πολύ σημαντική βλάβη στο φυλλό του, που αδυνατεί να διατηρήσει την επικοινωνία του ανθρώπου με το περιβάλλον, αλλά έχει και αναπνοή και οποιοδήποτε άλλες καρδιακές του λειτουργίες. Ο εγκέφαλος σωματώνεται κανονικά και διατηρούνται ανέπαφες και λειτουργίες τόσο αναπνοή όσο και η καρδιακή του λειτουργία. Οι δύο καταστάσεις είναι απόλυτα διακριτές μεταξύ τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να αποφύγουμε την περίπτωση ότι έχει γίνει λάθος έτσι με αυτή την έννοια. Είχα κάνει αγώνα μεγάλο το οποίο γιατί τον έλεγε τον άνθρωπο τον έτρωγε. Μα μήπως ξυπνήσει, μήπως αυτό, μήπως το τότε. Μέσα στα κολλογό έγινε μεγάλο αγώνα, ο άνθρωπος συμφώνησε. Ένα μεσημέρι, ώρες 2-3 ώρα ήταν, ναι, γιατρέ μου, θα βάλω εγώ, υπογράφει ότι θα γίνει διαδικασία. Λέω στους συνεργάτες, εγώ θα φύγω πια πολλά στιγμή, μπορεί να από εφημερία πάω στο εφεύγω, να πάω για τα Γιάννενα. Στα 15 λεπτά τρέχω, παίρνω τηλέφωνο, λέει δεν πήρε την υπογραφή του πίσω, λέει δεν θέλει να γυρνώ, για ποιο, γιατί έγινε. Γυρνώ πάλι πίσω. Πάω τον βρίσκω, τι είχε γίνει τώρα. Μία συνάδελφος, γιατρός, ειδικευόμενο, μικροβιολόγος, έκανε ειδικότητα, ήταν στο ΣΟΙ, ήταν εξαδέλφη, κουτάδι κτλ. Πάει και του λέει ότι ξέρεις, μου λέει, ναι καλά αυτά που λες, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, πάει και λέει στον πατέρα. Μίλησε εγώ με αυτή τη συνάδελφη, δεν την έπιασα το λαιμό, θα ήθελα για την επόμενη μέρα ας πούμε, αλλά κοιτάξτε τώρα, είναι θέμα ενημέρωσης. Ενημέρωσης, άμα δεν έχουν ενημερωθεί πρώτα οι υγειονομικοί και υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις, φανταστείτε τι να ζητήσω εγώ τώρα, όχι να ζητήσω να κατηγορήσω κάποιον άλλον απλό άνθρωπο, ο οποίος θα πει ότι δεν μπορώ γιατί να το δώσω. Αυτή ήταν η δεύτερη τραγική περίπτωση και εκεί χάθηκαν τώρα. Από το 17 χρόνο, θα είχαν σωθεί 5 άτομα. Οπότε λέω πρώτα ενημέρωση στους υγειονομικούς και μετά ενημέρωση στον πληθυσμό. Ένα τρίτο, που το τρίτο και τελευταίο σχολάζω άλλο, το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί μου δεν ήξερα τι να απαντήσω. Η περίληκα γυναίκα σχεδόν πείθεται να δωρήσει το όνομα του παιδιού τη και μου κάνει την ερώτηση που δεν μπόρεσα να απαντήσω. Και στη δευτέρα παρουσία μου λέει, γιατρέ μου, με τι όργανα θα αναστηθεί ο γιο μου. Δεν αναστηθείτε πουθενά στη δευτέρα παρουσία. Μετά, κυρία μου, μετά. Θα μπορούσα κάλλιστα να τα απαντήσω αυτό το πράγμα, αλλά με έπιασε λίγο αδιάβαστο, γιατί εγώ είμαι λίγο σε αυτά, λίγο αδιάβαστος. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το είπα μόνο και μόνο, εντάξει, κάτι είπαμε στη γυναίκα, εντάξει, στη γυναικούλα, κάτι της είπαμε, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει, αλλά αυτό το έβαλα μόνο και μόνο για να δείξω λίγο ότι ο ρόλος της Εκκλησίας, πιστεύω, είναι αυτή η προσωπική μου τελείως άποψη, ότι πρέπει να είναι πιο ενεργός. Βέβαια, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία τη δωρεά οργάνωση εγκεφαλικού νεκρού την αποδέχεται, καθώς είναι νυφάλια και συνηθή απόφαση υγιού ανθρώπου. Αυτή είναι η απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Προσφέρει κάποιο όργανο του σε πάσχοντα συνάνθρωπο, πράξη φιλαγγελία και αγάπη. Είναι σύμφωνα με τη διδασκαλία και το χρόνο της Εκκλησίας μας. Η απάντηση είναι αυτό το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Γιώργο. Δεν το βλέπω αυτό στην πράξη και περισσότερο από τους απλούς ιερείς. Αυτή η περίφημη πνευματική, όσο στη ζωή μου έχω έρθει σε επαφή γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτή η διαδικασία, είναι αρνητική. Αφού δεν είμαστε εμείς οι γιατροί θετικοί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς θα είναι η... Λοιπόν, έτσι, πάντως, αν ας πούμε θα μπορούσαν κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, πότε είναι τα εκκλησία, κάθε Κυριακή το πρωί τελειώνει το κήρυγμα και έλεγε μην ξεχάσετε να πάτε να γίνετε και δωρητές, εγώ πιστεύω θα ήμασταν πιο πάνω από την Ισπανία. Πάμε παρακάτω. Αλλά εδώ πέρα είναι και τι λέμε, σε σχέση με άλλες χριστιανικές θρησκείες είμαστε και πιο προχωρημένοι με αυτή την απόφαση που έχει βγάλει η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.